Καλησπέρα φίλες και φίλοι και από μένα. Για ακόμη μια χρονιά στη χώρα μας ήρθαμε αντιμέτωποι με το φαινόμενο των πλημμυρών και με τις εκτεταμένες καταστροφές που αυτές προκαλούν, ενίοτε και με θύματα, οι οποίες έχουν πολύ σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Τα δύο πρόσφατα παραδείγματα των πλημμυρών λόγω του Μπάλου στη Βορειοανατολική Εύβοια, άμεσα συναρτώμενοι και με τις πρόσφατες καταστρεπτικές πυρκαγιές, καθώς και στον αστικό ιστό της Αθήνας, είναι χαρακτηριστικά και έρχονται να προσθεθούν στη λίστα έπειτα από τις περσινές πλημμύρες στην Εύβοια πάλι, λόγω της Θάλιας, καθώς και της Καρδίτσας λόγω του Ιαννού, για να αναφερθούμε μόνο στις πιο πρόσφατες. Αν και μας λένε ότι οι πλημμύρες είναι ένα φαινόμενο που μας αφορά όλους, πλούσιους και φτωχούς, εντούτοις οι επιπτώσεις στα κατώτερα λαϊκά στρώματα και στην εργατική τάξη είναι πολύ μεγαλύτερες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιπτώσεις που βιώνει η αστική τάξη. Δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλές ιστορικές πλημμύρες, όπως είναι οι πλημμύρες του 1961 και του 1977 στην Αττική, αλλά και η πρόσφατη πλημμύρα της Μάνδρας, πλήττονται κυρίως οι πιο υποβαθμισμένες και παρατημένες γειτονιές, όπως είναι π.χ. οι δυτικές συνοικίες της Αθήνας. Τα τελευταία χρόνια, η απάντηση της εκάστοτε κυβέρνησης στη στιγμή που συμβαίνει η καταστροφή είναι ότι ευθύνεται η κλιματική κρίση και η επακόλουθη αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Ενώ η εκάστοτε αντιπολίτευση μιλάει γενικά και αόριστα για κυβερνητικές ευθύνες. Το μοτίβο αυτό ακολουθείται πιστά, ανεξάρτητα από το ποιο μείγμα διαχείρισης έχει τα πολιτικά ενία της χώρας. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο όρος κλιματική κρίση είναι επί της ουσίας ένας πολιτικός και όχι επιστημονικός όρος. Δημιουργήθηκε πάνω στο πλαίσιο των ενεργειακών ανταγωνισμών και χρησιμοποιείται κατά κόρον από το σύμπλεγμα επιστημόνων, εκδοτικών οίκων, πολιτικών κλπ, το οποίο και συντάσσεται με συγκεκριμένη μερίδα του κεφαλαίου, η οποία προωθεί και το λεγόμενο πράσινο New Deal. Ανεξαρτήτως όμως από τις μεταβολές στο κλίμα, η ανθρωπότητα έχει να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρότερα και πολύ πιο άμεσα προβλήματα, όπως είναι η γενικότερη περιβαλλοντική υποβάθμιση τόσο των πόλεων όσο και της υπαίθρου. Εδώ εντάσσονται και τα προβλήματα της προστασίας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως είναι οι καταιγίδες. Οι διάφοροι ειδικοί που παρελάβουν στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης αδυνατούν είτε εσκεμμένα είτε ακούσια να δώσουν μια πραγματική απάντηση για το ποιος ή τι φταίει. Αναλύουν το ζήτημα καθαρά από τεχνική άποψη, ενώ εναρμονίζονται πλήρως με την τελευταία λέξη της μόδας, την απόδοση ευθύνης στην κλιματική κρίση. Είτε το πιστεύουν ειλικρινά, είτε συντάσσονται με την επιστημονική ορθοδοξία λόγω φόβου, είτε έρχονται να καλύψουν με τεχνικούς όρους την εκάστοτε κυβέρνηση και την αστική τάξη που βρίσκεται πίσω από αυτή, δεν πάβουν να συσκοτήσουν την πραγματική αιτία. Η αλήθεια είναι ότι η καπιταλιστική ιδιοκτησία στη γη, οι ανταγωνισμοί στη χρήση της και η υπερματοποίηση του νερού καθιστούν αδύνατο τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων. Στο σημερινό σύστημα, ο χωροταξικός σχεδιασμός και η δόμηση, που παίζουν σημαντικότατο ρόλο για την αντιπλημμυρική προστασία, καθορίζονται με κριτήριο την κερδοφορία του κεφαλαίου και όχι με την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Ας σκεφτούμε, αποτελεί το πρόβλημα που συζητάμε κάποια ελληνική ιδιαιτερότητα? Οι πρόσφατες πλημμύρες του καλοκαιριού στη Γερμανία μάλλον υποδεικνύουν το αντίθετο. Το κύριο όπλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το νομικό καθεστώς για την αντιπλημμυρική προστασία είναι η Οδηγία για τις Πλημμύρες 2007-60, η οποία αφενός βρίθη από ασάφειες, αφετέρου αφορά κυρίως τις βορειοευρωπαϊκές χώρες. Χώρες με μεγάλα ποτάμια συστήματα που χαρακτηρίζονται από μεσαίους και μεγάλους χρόνους απόκρισης πλημμύρας, ο χρόνος δηλαδή που απαιτείται για να εμφανιστεί το πλημμυρικό φαινόμενο έπειτα από την καταιγίδα, σε αντίθεση με τη χώρα μας, όπου η χρόνη αυτή είναι μικρή, ενώ ο μηχανισμός δημιουργίας της πλημμύρας είναι κυρίως λόγω της άμεσης βροχόπτωσης και όχι λόγω υπερχείλισης κάποιου ποτάμιου συστήματος. Η βασική λοιπόν γραμμή της οδηγίας αυτής είναι η διαχείριση του ρίσκου ή της διακινδύνευσης, όπως αναφέρεται στην ελληνική νομοθεσία και έχει μεταφραστεί. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, όλα τα πιθανά σενάρια αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων ποσοτικοποιούνται με χρηματικές μονάδες και συγκρίνονται με βάση μια ανάλυση κόστους-οφέλους για το κράτος και το κεφάλαιο. Αν λοιπόν συμφέρει
Σύμφωνα με αυτούς, να πνιγεί μια περιοχή αντί να κατασκευαστεί κάποιο αντιπλημμυρικό έργο. Αν δηλαδή το κόστος αποζημιώσεων για τις ανθρώπινες απώλειες, όσο και για την καταστροφή υποδομών, είναι μικρότερο από το κόστος κατασκευής, τότε επιλέγεται η πρώτη λύση. Και αυτό γιατί κριτήριο δεν είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, αλλά το κέρδος. Το παγκόσμιο φαινόμενο της αστικοποίησης, αντί να είναι μια διαδικασία η οποία θα αμβλύνει τις αντιθέσεις μεταξύ της πόλης και της υπαίθρου, όπως θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που λειτουργεί με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό του σοσιαλισμού, μετατράπηκε λόγω της αναρχίας της καπιταλιστικής οικονομίας σε ένα πεδίο κερδοφορίας. Η πυκνοδομημένη αστική ιστή με τους πλήστους ταξικούς διαχωρισμούς και τη μεγάλη έλλειψη ανοιχτών χώρων είναι δομικά προβληματική να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε πλημμυρικό φαινόμενο. Ειδικά στη χώρα μας, μια σειρά επιπρόσθετων λόγων, όπως είναι τα προσφυγικά ρεύματα του 22, αλλά και της εσωτερικής μετανάστευσης τη δεκαετία του 50, δημιουργούν ένα ακόμα πιο εκρηκτικό μείγμα, συνεπικουρούμενο από τη χρόνια έλλειψη των κλασικών κατασκευαστικών αντιπλημμυρικών έργων σε μια σειρά περιοχών. Εδώ να πούμε ότι γίνεται ειδική αναφορά στο πολεοδομικό ζήτημα, καθότι ίσως είναι η σημαντικότερη παράμετρος. Αν δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα σε μέρος όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, πολύ απλά αυτό δεν θεωρείται πλημμύρα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η έννοια της ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής θωράξης δεν είναι απλά η κατασκευή κάποιων αντιπλημμυρικών έργων και μόνο. Αυτό το κομμάτι έχει ως ένα βαθμό υλοποιηθεί, ιδιαίτερα σε χώρες που βρίσκονται υψηλότερα στην υπεραλιστική πυραμίδα. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι βλέπουμε, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα παγκοσμίως. Επιπρόσθετα στη χώρα μας, όπου για χρόνια ο τρόπος αμοιβής των κατασκευαστικών έργων ήταν ένα ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, δεν ήταν ασυνήθιστο και το φαινόμενο της υπερδιαστασιολόγησης τέτοιων έργων. Σήμερα, απέναντι σε ένα εχθρικό για το λαό κράτος, είναι αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για μια ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία, που θα επεκτείνεται και πέρα από τα αμυγός τεχνικά ζητήματα. Όσον αφορά την κοινωνική, οικονομική και πολιτική διάσταση, οι χωρίς όρους και προϋποθέσεις ανακούφιση και πλήρης αποζημίωση των πληγέντων περιοχών θα πρέπει να είναι κάτι το αυτονόητο, με παράλληλη τη διεκδίκηση για μια υπηρεσία πολιτικής προστασίας, η οποία θα εξυπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και δεν θα είναι ένας ακόμη κατασταλτικός μηχανισμός. Στην πολεοδομική και χωροταξική διάσταση θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι έχει κομβική σημασία η διασφάλιση των ανοιχτών χώρων, τόσο σε επίπεδο λεκάνης απορροής, που σημαίνει τη μείωση της τελικής απορροής λόγω του νερού που συγκρατείται στο έδαφος, όσο και σε επίπεδο ποταμού, όπου ο εγκυβωτισμός ή το στένεμα της κήτης σε συνδυασμό με την έλλειψη οριοθέτησης των υδατορεμάτων είναι ο γενικός κανόνας. Τέλος, όσον αφορά την τεχνική διάσταση, η ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία θα πρέπει να εξετάζεται στο επίπεδο ολόκληρης της λεκάνης απορροής και όχι μόνο στο στενό τμήμα του ποταμού, το οποίο είναι ευάλωτο. Θα πρέπει να προβλέπεται η ύπαρξη ανοιχτών χώρων τόσο στη λεκάνη όσο και στην κήτη, η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών που περιλαμβάνουν και τα κλασικά κατασκευαστικά μέτρα αλλά και οι ποιότερες παρεμβάσεις, αλλά και τέλος και ο μηχανισμός πρόβλεψης και προειδοποίησης του πληθυσμού, καθώς και εκπαίδευση και ενημέρωση του πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Τελειώνοντας, εν κατακλείδη, στην αρχή του κειμένου υπόθηκε μια ανακρίβεια ότι οι πλημμύρες προήλθαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η αλήθεια είναι ότι οι πλημμύρες και οι καταστρεπτικές επιπτώσεις τους προήλθαν από αυτό το βάρβαρο οικονομικό σύστημα που ακούει στο όνομα καπιταλισμός. Η μόνη διέξοδος για μια ουσιαστική αντιπλημμυρική θωράκιση, η οποία να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανθρώπινες ανάγκες και όχι στο κέρδος, μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο του σοσιαλισμού και του επακόλουθου κεντρικού σχεδιασμού. Μόνο εκεί μπορεί να γίνουν πράξη όλες οι απαραίτητες και ρηξικέλεθες αλλαγές που απαιτούνται σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στο πολεοδομικό, χωρίς η εργατική τάξη να κληθεί να πληρώσει το μάρμαρο για ακόμη μια φορά. Σας ευχαριστώ πολύ.